Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε τη σελίδα 575. Είναι από το βιβλίο των Ψαλμών, ρο κάπα αλφα 121 ψαλμός. Ρο κάπα αλφα 121 ψαλμός. Σελίς 575, ψαλμός ρο κάπα αλφα 121. Θα διαβάσουμε και τον 122. Υψώνω τους οφθαλμούς μου προς τα όρη. Πόθεν θέλει ελθεί η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου έρχεται από του Κυρίου, του ποιήσαντος τον ουρανό και τη γη. Δεν θέλει αφήσει να κλονιστεί ο πού σου, που δεν θέλει νηστάξει ο φυλάτων σε. Ιδού δεν θέλει νηστάξει, που δεν θέλει αποκοιμηθεί ο φυλάτων των Ισραήλ. Ο Κύριος είναι ο φύλαξ σου και ο Κύριος είναι η σκέπη σου εκ δεξιών σου. Την ημέρα ο ήλιος δεν θέλει σε βλάψει, ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Ο Κύριος θέλει σε φυλάτη από παντός κακού. Θέλει φυλάτη την ψυχή σου. Ο Κύριος θέλει φυλάτη την έξοδόν σου και την είσοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Εφράνθινότε μη ύπον, ας υπάγομεν στον οίκον του Κυρίου. Υπόδες ημών θέλου συνίσταστε εν τες πύλες σου Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ η οικοδομημένη, ως πόλη συνειρμοσμένη ομού. Εκεί αναβαίνω σε εφιλέ, εφιλέ του Κυρίου, κάδω το διατεταγμένον εις τον Ισραήλ, δια να δοξολογήσω σοι το όνομα του Κυρίου. Διότι εκεί ετέθησαν θρόνοι διακρίσιν, η θρόνη του οίκου του Δαβίδ. Ζητείτε την ειρήνη της Ιερουσαλήμ, ας ευτυχώσιν οι αγαπώντεσαι. Ας είναι η ειρήνη εις τα τείχη σου, αυθονία εις τα παλάτια σου. Ένεκεν των αδελφών μου και των πλησίων μου, θέλω λέγει η ειρήνη σε. Ένεκεν του οίκου του Κυρίου του Θεού μου, θέλω ζητεί το καλόν σου. Αμήν. Δαβίδ, ο δούλος του Θεού άνθρωπος, κατά την καρδία του Θεού, τον οποίον ο Θεός εξέλεξε, για να αφενός μεν του χαρίσει τη δόξα του, αφετέρου τον προετοιμάσει για μία βασιλεία αιώνια, ουράνια, η οποία θα αρχίσει εδώ στη γη, θα συνεχίσει με την πρώτη έλευση του Ιησού Χριστού και θα ολοκληρωθεί στον ουρανό στους αιώνες των αιώνων, η βασιλεία των ουρανών. Ο Δαβίδ λοιπόν είναι ένας άνθρωπος προφήτης και βασιλιάς, αγαπητός και εκλεκτός του Θεού. Ένας άνθρωπος τον οποίον και για τον οποίον ο Θεός έκραξε με όλη του την καρδιά, ψάχνοντας να βρει έναν άνθρωπο για να τον χρησιμοποιήσει για τη δόξα του, και αυτό είναι κάτι που ο Θεός το κάνει και συνεχίζει να το κάνει και πάντοτε θα συνεχίζει να κάνει. Ψάχνει να βρει έναν άνθρωπο, και θα τολμούσα να πω από κάθε οικογένεια, από κάθε περιβάλλον, έναν άνθρωπο όμως ειδικό, όχι έξυπνο, ούτε πλούσιο, ούτε μορφωμένο, ούτε δυνατό, ούτε σπουδαίο, με κανένα, γιατί δεν τον ενδιαφέρει το Θεό, ανθρώπινο προτέρημα ή προσόν ή ταλέντο, αλλά ψάχνει να βρει έναν άνθρωπο του οποίου η καρδιά να είναι κατά την καρδία του Θεού, ώστε να πράττει πάντα τα θελήματα του Θεού. Και αυτό είναι το μεγάλο μυστικό, αδερφοί. Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος διερευνά, εγκύπτει, επιμένει μέσα από το Λόγο του Θεού να του αποκαλυφθεί, γιατί να το ανακαλύψει δεν μπορεί, να του αποκαλυφθεί δια Πνεύματος Αγίου από τον ίδιο τον Χριστό το θέλημα του Θεού, γι' αυτόν το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, σε αυτόν τον άνθρωπο ο Θεός όχι μόνο ευαρεστείται, αλλά χαίρεται που τον βρήκε, γιατί βρήκε κάποιον που θα μπορέσει να πράξει το θέλημά του, το έργο του, να δοξαστεί ο Θεός, αλλά και να επιτύχει τη μεγάλη επιθυμία του Θεού, τη σωτηρία των ανθρώπων. Έναν άνθρωπο ο οποίος μέσα από το Λόγο του Θεού, καθώς θα μελετά, ο Θεός θα του αποκαλύπτει μέσα από το Λόγο του την οδόν την οποία πρέπει να περπατήσει. Και εδώ θέλω να επιμείνω
μία φορά ακόμη ότι κάθε ένας άνθρωπος έχει από τον ίδιο τον Θεό προσδιορισμένο ένα δρόμο στον οποίο ο Θεός τον προσκαλεί να περπατήσει. Και όταν λέω άνθρωπο, εννοώ άντρα, γυναίκα, μεγάλο, μικρό, νέο, από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και της γης. Και αυτό είναι όχι μόνο το θέλημα του Θεού, αλλά και το έργο του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός μάλιστα μας βεβαιώνει, «Ο Πατέρας μου εργάζεται έως τώρα και εγώ εργάζομαι». Εργάζεται ο Θεός στη ζωή την προσωπική του καθενός. Ένα έργο μέγα και ανάλογα με το χαρακτήρα του ανθρώπου πρώτον, αλλά ιδιαιτέρως με την πρόθεση του ανθρώπου δεύτερον, ο Θεός εργάζεται το κατάλληλο έργο ώστε αφενός με να σώσει τον άνθρωπο, αφετέρου όμως ίσως και το σημαντικότερο για το Θεό, όχι για τον άνθρωπο, για το Θεό, είναι να τον χρησιμοποιήσει για τη δόξα του. Και αν το καταλάβουμε αυτό πιο καλύτερα, αν σκεφτούμε τον εαυτό μας, κάθε ένας, θα δούμε ότι μέσα στην προσωπική μας ζωή αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, κανένας άλλος δεν μπορεί να το κάνει. Αυτό που μπορείς να κάνεις εσύ στα παιδιά σου, στη γυναίκα σου, στους γονείς σου, στη δουλειά σου, ακόμη και στη γειτονιά σου, πολύ περισσότερο στη συγγένειά σου, κανένας άλλος δεν μπορεί να το κάνει. Γι' αυτό το ότι σήμερα είμαστε εδώ δεν είναι κατά τύχη, γιατί στα μάτια του Θεού αλλά και σε όλη την ανθρωπότητα και σε όλο το σύμπαν δεν υπάρχει τύχη. Τίποτα δεν είναι που να κινείται τυχαίως. Ούτε το σύμπαν, το ορατό, ούτε οι ουρανοί των ουρανών, πολύ περισσότερο ούτε η Εκκλησία του, και πολύ πολύ περισσότερο ούτε και εσύ προσωπικά. Γιατί ο Θεός θέλει, και ιδιαίτερο σήμερα, για μας που είμαστε σήμερα εδώ, για μας που μας έφερε ο Θεός εδώ, να κάνει μια προσωπική διαπραγμάτευση, καθώς και για μας ισχύει και για τον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά, θα μπορούσε να ισχύει, θα ήθελε ο Θεός να ισχύει, να φωνάξει ο Θεός «Εύρον Δαβίδ των ιών του Ιεσέ, άνδρα κατά την καρδία μου, που θα πράξει πάντα όλα τα θελήματά μου». Και έτσι τον προσκάλεσε ο Θεός τον Δαβίδ. Ο Δαβίδ αποδέχτηκε την πρόσκληση. Τον βρήκε 17 χρονών, μικρό τσομπανάκο, και μέχρι τα 30 του, δηλαδή σε 13 χρόνια, αυτόν τον άσημο τσομπανάκο σε μια βουνοπλαγιά του Ισραήλ τον κατέστησε βασιλιά του Ισραήλ και πρόγονο πατέρα του Ιησού Χριστού. Γιατί ο Θεός δεν κάνει μικρά πράγματα, αδερφοί. Εμείς βλέπουμε μικρά. Εμείς βλέπουμε ασήμαντα πράγματα στη ζωή μας, αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, ματαιότητες, και τα θεωρούμε τρομερά. Μια καλή δουλειά, ένας πλούσιος γάμος, λέω για τους ανθρώπους, όχι για τους πιστούς, και αυτά τα θεωρούμε πολύ μεγάλα, και άλλα πολλά που είναι καλά, δεν είναι άσχημα. Βεβαίως θα μας ευλογήσει ο Θεός τη δουλειά μας. Βεβαίως θα μας ευλογήσει ο Θεός τη ζωή μας. Βεβαίως θα κάνει τα καλύτερα και τα συνεχόμενα μας. Το έχει υποσχεθεί στη ζωή αυτή. Αλλά εκείνο το οποίο ο Θεός σκοπεύει να κάνει με σένα, με την οικογένειά σου, με τη μικρή αυτή εκκλησία, είναι μεγάλα, ένδοξα. Τόσο μεγάλα, ώστε ένας άνθρωπος, και βεβαίως όχι μόνο, θα λάβει μέρος στην αιώνια ζωή, θα μεταφερθεί από το σκότος στο θαυμαστό φως του Χριστού, από την απώλεια στην αιώνια σωτηρία. Ευχαριστούμε το Θεό, αδερφοί,
γιατί είναι αγαθός ο Θεός. Όποιος λοιπόν εγκύπτει και προσέχει μέσα στο Λόγο του Θεού, τότε διαπιστώνει ότι ο Λόγος του Θεού είναι γεμάτος από πνευματικούς νόμους. Όποιος ασχολείται με την επιστήμη και μάλιστα με τη φυσική ή τη χημεία, όσο εγκύπτει και προσέχει, τόσο διαπιστώνει ότι υπάρχουν φυσικοί νόμοι απαράβατοι, οι οποίοι όμως επηρεάζουν απόλυτα όχι μόνο την προσωπική μας ζωή, αλλά τη ζωή όλων των ανθρώπων. Και αν η φυσική αυτή νόμη, όπως ο νόμος της βαρύτητος, αυτό αν το πετάξω θα πέσει. Δεν πρόκειται να πάει ψηλά, γιατί υπάρχει ο νόμος της βαρύτητος που δεν αλλοιούται. Όσο και ψηλά να το πετάξω θα πέσει. Κατά τον ίδιο τρόπο υπάρχουν και πνευματικοί νόμοι που επηρεάζουν απόλυτα τη ζωή μας, την οικογένειά μας και την ανθρωπότητα. Για παράδειγμα, ένας πνευματικός νόμος απαράβατος: στους υπερηφάνους ο Θεός αντιτάσσεται, στους ταπεινούς δίνει χάρη. Ο υπερήφανος άνθρωπος, όσο και έξυπνος και δυναμικός και σπουδαίος και ό,τι και να έχει καταφέρει στη ζωή του, το βέβαιο είναι εν τέλει θα πέσει και η πτώση θα είναι μεγαλύτερη και τόσο μεγάλη όσο πιο ψηλά έχει ανέβει. Είναι ο αντίστοιχος νόμος της βαρύτητος. Ένας άλλος ωραίος νόμος: όποιος επικαλεστεί και όποτε και όπου επικαλεστεί το όνομα του Ιησού Χριστού θα σωθεί. Νόμος απαράβατος, όπου και να βρεθεί ο άνθρωπος, σε όποιο αδιέξοδο, σε όποια δυσκολία, εάν πει Χριστέ μου σώσε με, το βέβαιο είναι ότι ο Χριστός θα τον σώσει. Εξάπαντος, με τα πάσης βεβαιότητας. Σήμερα λοιπόν θα προσπαθήσουμε τη χάρη του Χριστού μέσα από αυτούς τους δύο ωραίους ψαλμούς της Παλαιάς Διαθήκης, τους οποίους μελετάμε όχι με το πνεύμα της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά με το νέο πνεύμα της Καινής Διαθήκης. Για την Παλαιά Διαθήκη αν τη μελετήσουμε σαν άνθρωποι, σαν βιβλίο, με το πνεύμα της Παλαιάς Διαθήκης, θα τρομάξουμε, θα απογοητευτούμε. Θα πούμε δεν είναι Λόγος Θεού, αν και ήταν για την εποχή εκείνη. Όταν όμως το εξετάσουμε με το πνεύμα της Καινής Διαθήκης, της αγάπης, του ελέους, των ικτυρμών, τότε θα διαπιστώσουμε ότι είναι αψευδής Λόγος Θεού. Ψαλμός 121 λοιπόν λέγει ο Δαβίδ: είμαι σε δυσκολία και χρειάζομαι βοήθεια, και μάλιστα δυσκολία τόσο μεγάλη που φτάνω μέχρι απελπισίας και απογοήτευσης. Όμως επειδή είναι άνθρωπος του Θεού, επειδή αγαπάει το Θεό, επειδή έχει πείρα, εμπειρία ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ζωντανός, δεν είναι ένας θεούλης μακριά, μια εικονίτσα ή ένα γαλματάκι, αλλά είναι ο Κύριος όλων των δυνάμεων. Λέει λόγο και γίνεται, είπε γεννηθεί το φως και εγένετο. Επειδή έχει αυτή την τρομακτική εμπειρία ότι ο Ιησούς Χριστός είναι πανταχού παρόν, ότι είναι Θεός αληθινός και τίποτα δεν είναι αδύνατον σε Αυτόν, ομολογεί και λέει: είμαι σε αδυναμία απόλυτη, αλλά η βοήθειά μου δεν θα έρθει από βουνά, δεν θα έρθει από ανθρώπους δυνατούς, από καταστάσεις ή συνθήκες όπως ελπίζουν οι άνθρωποι. Η βοήθειά μου θα έρθει από του Κυρίου των δυνάμεων. Και το λέει με πίστη και εν πάση περιπτώσει, όσο και αν είναι δύσκολη στιγμή στην οποία βρίσκεται. Το λέει με ελπίδα, και υπάρχει ένας πνευματικός νόμος τον οποίο θέλει ο Θεός να μας θυμίσει μια φορά ακόμη: πας ο πιστεύων επ' αυτόν δεν θέλει κατεσχυνθεί. Και όχι μόνο ο πιστεύων, αλλά και πας ο ελπίζων επ' αυτόν δεν θέλει κατεσχυνθεί. Και σε αυτή τη σκέψη του, τη σκέψη πίστεως και ελπίδος εν το ονόματι του Κυρίου των δυνάμεων, ο Θεός έρχεται και απαντάει και του λέει: μη φοβάσαι, δεν θα κλονιστεί το πόδι σου, δεν θα νιστάξει ο φυλάτων σε, ούτε θα αποκοιμηθεί όχι μόνο αυτός που φυλάει εσένα,
αλλά και όλο τον Ισραήλ, όλους για τους οποίους προσεύχεσαι και τους οποίους αγαπάς. Γιατί πολλές φορές τα προβλήματα έρχονται πάνω στο πρόσωπό μας ή στην οικογένειά μας ή στη συγγένειά μας ή στην εκκλησία και προσευχόμαστε. Και ο Θεός λέει, εάν η ελπίδα σου είναι σε Αυτόν, δεν θα κατεσχυνθείς. Θα είσαι πάντοτε προστατευμένος, υπερασπιζόμενος και φυλατώμενος. Νόμος μοναδικός και απόλυτα αληθινός. Εάν στηρίξεις την ελπίδα σου στο Χριστό και μόνο στο Χριστό, τότε ο Θεός εγγυάται μέσα από το Λόγο Του. Γιατί ο Λόγος Του είναι Διαθήκη. Και Διαθήκη που πραγματικά έχει γίνει δυνατή και ζωντανή και πραγματική, γιατί πέθανε ο Διαθέτης επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Χύθηκε το αίμα Του και η Διαθήκη Του είναι αληθινή. Εάν ελπίζεις σε οποιαδήποτε συνθήκη και κατάσταση στον Χριστό και μόνο στον Χριστό, τότε Αυτός θα σε προστατεύει, Αυτός θα σε φυλάτει, δεν θα φοβάσαι κακό ούτε την ημέρα ούτε τη νύχτα, και Αυτός θα σε προστατεύει και όταν εξέρχεσαι και όταν εισέρχεσαι. Αδελφοί αγαπητοί, αυτά, συγχωρέστε με για την έκφρασή μου, αλλά είναι αληθινή, είναι τα μυστικά που μόνο ο Λόγος του Θεού μας αποκαλύπτει. Ο άνθρωπος ο ελπίος ελπίζει όχι μόνο στο Χριστό αλλά και σε άλλους, αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να έχει αυτή την καθυπερβολή, υπεράσπιση, προστασία, ευλογία στη ζωή του. Σήμερα λοιπόν, πρώτον, δύο πράγματα θα μας φανερώσει ο Θεός, αλλά τόσο σοβαρά. Οι άνθρωποι ψάχνουν να βρούνε body guarders, δηλαδή ψάχνουν να βρούνε φρουρούς. Ο Θεός όμως έχει προσδιορίσει τον Υιό Του το μονογενή να σε προστατεύει και μυριάδες αγγέλων, οι οποίοι είναι όντα πνευματικά εις υπηρεσίαν των μελώντων να κληρονομήσουν τη Βασιλεία των Ουρανών. Και τόσο πιο μεγάλη, και σε αυτό σας παρακαλώ να τα ακούσουμε με προσοχή, τόσο πιο μεγάλη θα είναι η υπεράσπιση του Θεού στη ζωή σου, όσο πιο απόλυτη είναι η ελπίδα σου, ή μάλλον η πίστη σου, και εν πάση περιπτώσει η ελπίδα σου σε ένα όνομα, στο όνομα του Ιησού Χριστού, στο αίμα του Ιησού Χριστού, στη θυσία του Ιησού Χριστού, σε Αυτόν τον οποίον ο Θεός έθεσε μοναδικό μεσίτη μεταξύ Θεού και ανθρώπων, άνθρωπο Χριστό Ιησού. Οι άνθρωποι ελπίζουν στο βουλευτή, στον πολιτευτή, στο βιομήχανο, και εμείς προ Χριστού. Δυστυχώς και εμείς πολλές φορές τώρα χριστιανοί. Έρχεται ο Θεός όμως να γκρεμίσει τα ασαλευόμενα στη ζωή μας και να μας φανερώσει τα ασάλευτα, τα αμετακίνητα και τα ένδοξα. Μην ελπίζεις το τείχος το οποίο εσύ έφτιαξες ή βρήκες μπροστά σου. Μην ελπίζεις τα όπλα της δικαιοσύνης σου. Μην ελπίζεις τη δύναμή σου, στην εξυπνάδα σου. Η απογοήτευση θα είναι πλήρης και συνεχόμενη. Και επειδή δεν είναι εύκολο, και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ο Θεός όμως το ξέρει πολύ περισσότερο, δεν είναι εύκολο να πιστεύουμε με όλη μας την καρδιά στο όνομα του Χριστού. Δεν είναι και εύκολο ακόμη να ελπίσουμε στο όνομα του Χριστού. Πάντοτε δίνει διέξοδο στα διέξοδά μας, λύση στην αδυναμία μας ο Κύριος των δυνάμεων. Αιτείτε και θέλει σας δοθεί. Σήμερα λοιπόν μας δίνει την ευκαιρία ο Θεός να αιτήσουμε όλοι μαζί και να πούμε, Κύριε, δώσε μας μια καρδιά τελεία ενώπιον Σου που να ελπίζει μόνο σε Σένα. Γιατί αυτή την καρδιά ο Θεός τη λέει τέλεια, την καρδιά που ελπίζει μόνο στο Χριστό. Χάρισέ μας μια καρδιά τέλεια που να ελπίζει μόνο σε Σένα. Και ο Θεός, ξέρετε τι απαντάει? Ας γίνει ως ζήτησας, ως θέλησας και κατά την επιθυμία της καρδιάς σου.
Όμως αυτό δεν είναι το μόνο, γιατί έχουμε μια ζωή μπροστά μας που εξασφαλίζει ο Θεός μέσα στη ζωή μας. Ο Θεός θέλει να είμαστε ευτυχισμένοι. Θέλει να είμαστε χαρούμενοι και θέλει να είμαστε ένδοξοι στην παρουσία Του. Δεν είναι ο άνθρωπος του Θεού ένας τριτοκοσμικός, ασήμαντος, κακομυριασμένος. Είμαστε βασιλείς και ιερείς του υψίστου. Και αυτό μας το λέει ο Θεός όχι για να υπερηφανευθούμε. Αντιθέτως, για να ταπεινωθούμε, γιατί στους ταπεινούς ο Θεός δίνει χάρη. Πώς τώρα θα εξασφαλίσουμε μια χαρούμενη, ευτυχισμένη, ειρηνική και χωρίς λύπες, όχι χωρίς θλίψεις. Στον κόσμο θα έχετε θλίψεις. Πλην μη φοβήστε. Εγώ ενίκησα και εσείς θέλετε νικήσει. Και αυτή είναι η νίκη, νικήσασα τον κόσμο. Η πίστη ημών. Αλλά πέρα από τις θλίψεις και από τη στενή και τεθλιμμένη οδό που ο Κύριος μας προσκαλεί, μας λέει ο Απόστολος Παύλος, χαίρετε και πάλιν θέλω είπε χαίρετε και πάντοτε χαίρετε. Ο χριστιανός είναι προσδιορισμένος από το Θεό να είναι ευτυχισμένος, χαρούμενος, ευλογημένος και ένδοξος, και υπάρχουν νόμοι πνευματικοί που το εξασφαλίζουν μέσα στο Λόγο του Θεού. Εφράνθην όταν μη είπων ας υπάγομεν στον οίκον του Κυρίου. Υπόδες ημών θέλουσιν ίσταστε εν τες πύλες σου Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ οικοδομημένη ως πόλης συνειρμοσμένη ομού. Τρεις καταρχάς προϋποθέσεις. Είτε δεν το θέλουμε, είτε δεν το θέλουμε. Ο Κύριος είπε, «Σύ είσαι Πέτρος και επί ταύτης της πέτρας εγώ ο Χριστός θα οικοδομήσω την εκκλησία μου». Μία εκκλησία αγία, τέλεια. Μία εκκλησία αληθινή. Μία εκκλησία ένδοξη. Μία εκκλησία που κεφαλή της έχει το Χριστό. Μέλη του σώματος του Χριστού όλους εμάς. Συνειρμοσμένη και οικοδομημένη με το Λόγο του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο. Πρώτη λοιπόν προϋπόθεση. Με χαρά. Με χαρά σκέφτομαι την Εκκλησία του Χριστού. Δεν είναι μία υποχρέωση. Δεν είναι η Εκκλησία του Χριστού καθήκοντα θρησκευτικά ή χριστιανικά ή εκκλησιαστικά. Είναι η χαρά της ψυχής μας, η χαρά της καρδιάς μας. Η Εκκλησία του Χριστού είναι το σώμα του Χριστού. Και θέλω να είμαι μέσα ζωντανό μέλος. Δεν θέλω να είμαι μέσα ένα χέρι κουλό, ανάπηρο. Θέλω να είμαι ένα χέρι δυνατό για να κάνω αυτό το οποίο έχει προσδιορίσει ο Θεός να κάνω μέσα στην Εκκλησία. Ούτε ένα μάτι αλήθωρο. Ελαττωματικό που δεν βλέπει. Προφανώς ούτε γυάλινο. Ένα μάτι που να βλέπει για να ενημερώνει. Ένα αυτί που να ακούει. Μια καρδιά που να χτυπάει. Νεφρά που να καθαρίζουν το αίμα μου απολύτως. Πόδια που να τρέχουνε. Με χαρά. Δεύτερον, με μεγάλο ζήλο να πηγαίνω στην εκκλησία. Και τρίτον, οι πόδες μου να στέκονται στις πύλες για να υπηρετώ την εκκλησία. Τρία πράγματα που εξασφαλίζουν ευτυχία, χαρά και ευλογία στη ζωή του ανθρώπου. Τρία πράγματα. Χαρά, ζήλος, υπηρεσία. Χαρά, επιθυμία και αγάπη για την Εκκλησία, ζήλος για το έργο του Θεού. Το αποτέλεσμα. Μάθετε, μας λέει ο Λόγος του Θεού, ότι εκεί ανεβαίνουν οι φυλές του Κυρίου σύμφωνα με το Λόγο του Θεού για να δοξάσουν και να δοξολογήσουν το όνομα του Κυρίου. Η Εκκλησία δεν είναι για πένθος, δεν είναι για κακομυριά, δεν είναι για γκρίνια, είναι για δοξολογία, για ύμνο, για ευχαριστία, για ευγνωμοσύνη, για όλα αυτά που ο Κύριος κάνει στη ζωή μας. Το αποτέλεσμα. Ας ευτυχώσουν οι αγαπώντες την Εκκλησία. Αυτοί που την αγαπάνε θα είναι ευτυχισμένοι.
στην προσωπική του ζωή, στην οικογενειακή του ζωή. Και ξέρετε τι θα πει ευτυχία. Ευτυχία δεν είναι κέρδισα το λαχνό τον πρώτο. Δεν φέρνει ευτυχία αυτό. Η ευτυχία έχει δύο χαρακτηριστικά σύμφωνα με τη γραφή. Πρώτο χαρακτηριστικό, η ειρήνη στην καρδιά σου, στην οικογένειά σου, μέσα στην εκκλησία. Και η ειρήνη αυτή είναι του Θεού, η οποία συντρίβει το διάβολο κάτω από τα πόδια μας. Η ειρήνη. Η δυστυχία ποια είναι? Ταραχή, αγωνία, φόβος. Η ευτυχία ποια είναι? Η ειρήνη πρώτον. Και δεύτερον, αυθονία σε όλα. Αυθονία στο Λόγο του Θεού. Αυθονία στην αγάπη. Αυθονία στην πίστη. Αυθονία στην ελπίδα. Είδατε πως συνδυάζονται. Όταν δηλαδή αγαπάς και υπηρετείς και έχεις ζήλο για την Εκκλησία, τότε η αυθονία του Πνεύματος του Αγίου πλημμυρίζει την καρδιά σου σε πίστη και σε ελπίδα, ώστε να πολλαπλασιάζεται η προστασία σου και η υπεράσπισή σου. Για ποιο λόγο, λέει ο Κύριος, ένεκεν των αδελφών μου, εγώ λέγω σε σένα ειρήνη, γιατί αν δεν έχεις ειρήνη, δεν μπορείς να υπηρετήσεις τους αδελφούς μου, λέει ο Χριστός, τους αδελφούς σου λέω εγώ. Ο άνθρωπος ο ταραγμένος, ο φοβισμένος, ο αγριεμένος, ο θλιμμένος, ο απογοητευμένος δεν κάνει για τίποτα, είναι άχρηστος στα χέρια του Θεού. Ο Θεός όμως θέλει χρήσιμα σκεύη, εκλογής του, ευλογημένα, χαρούμενα, άλλας στη γη, φως στον κόσμο, ευλογία στην Εκκλησία, όχι γκρίνια, κακομοιριά, κρίσεις, κατακρίσεις, σχόλια. Δεν είναι αυτός ο δούλος του Θεού. Δεν είναι αυτός ο ευτυχισμένος. Δεν είναι αυτός τον οποίο ο Θεός θέλει να χρησιμοποιήσει. Ο δούλος του Θεού είναι αυτός που μπαίνει μέσα στην Εκκλησία δοξολογώντας. Και όταν βγαίνει από την Εκκλησία, η δοξολογία του γίνεται ακόμη μεγαλύτερη. Γιατί έχει ειρήνη και αυθονία Πνεύματος Αγίου. Ειρήνη Θεού, χάρη Χριστού και αυθονία και δύναμη Πνεύματος Αγίου. Και αυτό είναι αποτέλεσμα όχι των μακριών προσευχών μας που τις θέλει ο Θεός, ούτε της αφιερωσής μας, ούτε της ταπεινωσής μας που είναι απαραίτητα. Κάθε ένα από αυτά έχει το δικό του αποτέλεσμα. Το να είσαι χρήσιμο, ευλογημένο, ένδοξο, σκεύος, εργαλείο στα χέρια του Χριστού είναι απαραίτητη προϋπόθεση και μοναδική να αγαπάς την Εκκλησία, να την υπηρετείς, να φροντίζεις και να θέλεις να είναι και πρέπει να είναι η Εκκλησία το σπίτι σου για να ανταποκρίνεται ο Θεός σε σένα. Αδελφοί αγαπητοί, μας δίνει την ευκαιρία ο Θεός, μια ευκαιρία μοναδική, να είμαστε σε απόλυτη ασφάλεια, σε απόλυτη ειρήνη και σε απόλυτη αυθονία, όχι στα υλικά, γιατί ο Θεός θέλει ευσέβεια μεταυταρκίας και ο Απόστολος Παύλος φωνάζει: ευλογητός ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο οποίος μας ευλόγησε με κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια. Σκέψου τον εαυτό σου. Και αυτή είναι, αδελφοί αγαπητοί, μια εικόνα, ένα πρότυπο που θέλει ο Χριστός να μας χαρίσει σήμερα. Σκέψου τον εαυτό σου. Επειδή ελπίζεις και πιστεύεις μόνο σε Αυτόν, να γνωρίζεις ότι εσύ και ο οίκος σου είσαι σε απόλυτη ασφάλεια, σε απόλυτη. Και σκέψου τον εαυτόν σου, εσύ και ο οίκος σου, επειδή χαίρεσαι για την Εκκλησία, αγαπάς και είσαι ζηλωτής
για το σπίτι του Θεού, για το σώμα του Χριστού, για την Εκκλησία. Και τέλος, επειδή επιθυμείς να στέκεσαι πάντοτε στις πύλες, υπηρετώντας τους εισερχόμενους και τους εξερχόμενους, η ζωή σου να είναι, επειδή θα είναι με τα πάσης βεβαιότητος, σε απόλυτη ευτυχία, που σημαίνει η ειρήνη και αυθονία, θα είσαι ένα σκεύος εκλογής του Χριστού, χρήσιμο. Χρήσιμο σε Αυτόν που σε προσκάλεσε. Ευλογημένο, ευλογημένο για σένα. Και ένδοξο για τη δόξα του Θεού. Αμήν.